Τα χιόνια όθησαν μεγάλη μερίδα Κυπρίου να περάσουν τις γιορτινές μέρες στα ορεινά. Αυξημένη ροή κρατήσεων καταγράφεται τις τελευταίες μέρες σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, με την πληρότητα να έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Διαφορετική είναι η εικόνα με τις κρατήσεις στις παραθαλάσσιες περιοχές. Γέμισαν τα ορεινά φέρετρα οι Κύπροι. Την δική του συμβολή είχε σε αυτό και ο καιρός, καθώς τα χιόνια συνέθεσαν ένα μαγευτικό τοπίο που ήταν η αφορμή για να σπεύσουν οι εκδρομείς να διαμείνουν στα ορεινά. Βλέπουμε μια αυξημένη ροή κρατήσεων από πλευράς συμπατριωτών μας, αξιοποιώντας και τις γιορτινές αυτές μέρες για τη διαμονή τους στα ξενοδοχεία των ορεινών μας φέρετρων, με αποτέλεσμα η πληρότητα να έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ακόμη και για όσους δεν έχουν ακόμη προγραμματίσει κάτι, υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες για τις επόμενες ημέρες. Το παρατεταμένο τριήμερο με την αργία των φώτων την ερχόμενη Δευτέρα αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για εξορμήσεις και διαμονή. Σε αντίθεση με τα ορεινά, η πληρότητα στις παραθαλάσσιες περιοχές είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι. Λόγω και της συγκρατημένης ροής του εισερχόμενου τουρισμού που παρατηρείται κατά το φετινό Δεκέμβριο, αλλά και ως απρότυπο να θέλετε της σόκευσης του μεγάλου διοργανωτή ταξιδιού Thomas Cook, που έφερνε ιδιαίτερα το χειμώνα από τις μεγαλύτερες συνεισφορές των χειμερινών μας τουριστικών αφήξεων. Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και για τα αγροτουριστικά καταλήματα, αφού χρόνο με τον χρόνο υπάρχει αυξητική τάση τόσο από ντόπιους όσο και από τουρίστες.